βόμβα που απειλεί να φανίσει τον κλάδο τους, καταγγέλει στην Κρήτη TV ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου Γρήλος Παπαδάκης, τους ακατάπαυστους και αυστηρούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ολόκληρη την Κρήτη, που τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο γίνονται με πρόσχημα, όπως λέει, κάποιες ανώνυμες καταγγελίες που δέχεται η υπηρεσία και οι οποίες αφορούν στο ζωικό κεφάλαιο χιλιάδων παραγωγών. Όπως τονίζει, οι κτηνοτρόφοι δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους, όμως οι εν λόγω ύποπτοι και παράνομοι κατά τον ίδιο έλεγχοι είναι άκυροι στην παρούσα χρονική περίοδο, καθώς αφορούν στην καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου της περσινής χρονιάς. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια σκοπιμότητα για το νησί της Κρήτης. Πάει να πει ότι θέλουν να αφανίσουν τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, θέλουν να αφανίσουν την κτηνοτροφία. Ήδη ξέρουμε, έχουμε μια πληροφορία ότι στην Κύπρο έχει ανοίξει ένα εργοστάσιο που παράγει μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως κρέας, τυριά και άλλα πολλά προϊόντα. Λοιπόν, αυτό θέλουν να δούνε, θέλουν να εκμεταλλευτούν οι μεγάλες βιομηχανίες και τα μεγάλα εργοστάσια το πρωτογενή τομέα, να μας αφανίσουν τελείως. Στις τελευταίες ημέρες, πάνω από 200 κτηνοτρόφοι μόνο του Μυλοποτάμου που ελέγχθηκαν δέχτηκαν τεράστιο οικονομικό πλήγμα, καθώς έχασαν από 3 έως και 5 χρόνια τις οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται για τη στήριξή τους. Εξάλλου, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με βάση την καταγγελία του κυρίου Παπαδάκη είναι πως αν ο κτηνοτρόφος δεν προλάβει να διαβάσει έγκαιρα το email που δέχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απουσιάζει κατά τον έλεγχο, τότε αυτόματα καταγράφεται ότι αρνήθηκε να ελεγχθεί και έτσι με συνοπτικές διαδικασίες χάνει ενισχύσεις χιλιάδων ευρώ. Κόβονται ενισχύσεις. Κόβεται τελείως η επιδότηση. Μηδενίζεται. Δηλαδή, το κάθε μητρό που έχει ο κάθε κτηνοτρόφος μηδενίζεται. Δηλαδή παίρνει μία ποινή, μπορεί να είναι τριετής, μπορεί να είναι πενταετής, μπορεί να περάσουν 5 χρόνια για να πάρει επιδότηση. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις εμάς. Πάρα πολλές. Από πάρα πολλούς κτηνοτρόφους. Σύμφωνα με τον Γρήλο Παπαδάκη, αυτό που προκαλεί εντύπωση στους παραγωγούς είναι πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχώς αναφέρεται στην έλλειψη προσωπικού όταν πρόκειται για την διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθεσεών τους, ενώ όταν πρόκειται για συνεχείς ελέγχους, όπως τονίζει, ο αριθμός των υπαλλήλων είναι απεριόριστος. Πάντως, όπως λέει, αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αλλάξει ρότα, τότε η ερημοποίηση της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται θεωρείται δεδομένη. Εάν θέλουν πόλεμο, είμαστε εδώ. Τους περιμένουμε. Ειδικά η Κρήτη έχει μάθει να κερδίζει πολέμους και όχι να χάνει. Και το έχει αποδείξει και παλαιότερα.